6/12/2023. Ξεχωριστή μέρα η σημερινή. Μπορεί, αν θέλετε, να προσεγγιστεί άψογα το άκουσμά της και ως ιδιαίτερη. Χρήσιμος και δόκιμος ακόμα ο όρος σπουδαία, ιδανική ή ιδεατή. Πέρα και έξω όμως από τους όποιους χαρακτηρισμούς, αποτελεί την αφετηρία ενός νέου αυτοδιοικητικού ταξιδιού που συνοδευόμενο από τους στόχους, αλλά και την υλοποίηση οραμάτων ή και ονείρων ακόμα, θα επιδιώξει την εκ νέου Ιθάκη μας, λαμβάνοντας χώρα τα απαραίτητα συστατικά, έτσι ώστε στο τέλος του να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένο. Βασικές και αδιαπραγμάτευτες λοιπόν αρχές μας, όπως αγάπη, αλήθεια, ανθρωπιά, ανιδιοτέλεια, αξιοκρατία, αξιοσύνη, αξιοπρέπεια, αποφασιστικότητα, διαφάνεια, δικαιοσύνη, ενσυναίσθηση, εντιμότητα, εργατικότητα, λογική, σοβαρότητα, συνέπεια και σύνεση θα αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις μας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες ενδεχόμενες παθογένειες, οι όποιες ενδεχόμενες αρνητικές συγκυρίες και οι όποιες ενδεχόμενες αντιξοότητες παρουσιαστούν στην πορεία μας. Συναισθανόμενοι και αντιλαμβανόμενοι τη βαριά ευθύνη του αποτελέσματος των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου του 2023, καλούμαστε να ξεπεράσουμε αυτούς και να αναζητήσουμε τις πιο ευρηματικές και προσοδοφόρες λύσεις, αλλά και τις απαραίτητες συνθέσεις και συνενέσεις, σεβόμενοι πάντα τις αντίθετες ενδεχομένως πολιτικές παύλα αυτοδιοικητικές προσεγγίσεις και να οδηγήσουμε τον τόπο μας σε αναπτυξιακή και ανωδική τροχιά παύλα πορεία. Οι εκλογές τελείωσαν και το αποτέλεσμά τους υποδηλώνει και τον ρόλο του καθενός από τους εκλεγμένους αιρετούς, καθώς και την ταξινόμησή τους στο ανάλογο μετερίζει. Αισιοδοξώ, πιστεύω, θέλω και ελπίζω να κατανοήσουμε όλες και όλοι μας ότι μοναδική αντίπαλή μας είναι τα προβλήματα του τόπου μας και των ανθρώπων του. Με αυτή λοιπόν τη διάθεση και αφοσιωμένη τα μάλα στο μέγιστο λειτουργήμα της διοίκησης του Δήμου μας, οφείλουμε να σταθούμε αντάξει στις προσδοκίες και στις επιθυμίες των συνδημοτών μας. Με κυρίαρχους στόχους μας, αυτούς που εξαγγείλαμε προεκλογικά, εγγράφως και δεσμευτικά, και που δεν προσφέρει κάτι επιπλέον η εκ νέου και σήμερα ανάγνωσή τους, λόγω σεβασμού της διαδικασίας και της προάσπισης του χρόνου, αλλά και ότι νέο παρουσιαστεί και που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αφού όπως γνωρίζουν άπαντες, η πολιτική παύλα αυτοδιοίκηση αλλάζει, εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται από διάφορες συνθήκες, προβλέψιμες ή απρόβλεπτες ή συγκυρίες. Πριν κλείσω τη σύντομη τοποθέτησή μου, οφείλω να δηλώσω δημοσίως και ευθαρσώς ότι πολλά από αυτά που επιτεύχθηκαν κατά καιρούς στο νομό μας είχαν ως αποκλειστικούς συντελεστές τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, νυν και πρώην, και αξίζει να το σεβόμαστε και να τους σεβόμαστε. Μεγάλα και άξια αναφοράς, η κατασκευή του δηληστηρίου της λίμνης Ποινιού, η κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων και χυτής στην Τριανταφυλιά, τα σχέδια πόλης, μονάδες επεξεργασίας λιμάτων και λιμά κλπ. Συμπερασματικά λοιπόν καταθέτω με τη σειρά μου και εγώ τη βούλησή μου, πως με τη συνεργασία όλων των δημάρχων του νομού μας θα έρθουν συντομότερα, σοβαρότερα και σημαντικότερα αποτελέσματα για την Ηλία μας. Η κατεύθυνση της Ομόνοιας, της Ύμνοιας και της Ομοθυμίας είναι πλέον δεσμευτική και αποτελεί μονόδρομο για τις μεγάλες τομές και αλλαγές. Αφού ευχηθώ χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη, ευτυχία και αισιοδοξία σε όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω δίχως όρια τους δημότες μου για την τιμή να με εκλέξουν για τέταρτη φορά ως δήμαρχος της περιοχής μας στα 55 μου χρόνια. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα προχωρήσουμε.